Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ημέρα εκείνη, από εκείνο το πρωινό που έφυγε από κοντά μας ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η Ελλάδα τον αναζητά. Εάν ζούσε εκείνος, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια. Εάν ζούσε εκείνος, δεν θα είχαμε συσίτια. Αν ζούσε εκείνος, δεν θα είχαμε τέτοια και τόσο μεγάλη φτώχεια. Αν ζούσε εκείνος, η Ελλάδα και πάλι θα ήταν στην κορυφή, όπως ήταν τότε. Αν ζούσε εκείνος, όλοι και όλες οι χώρες θα μας σεβόντουσαν. Αν ζούσε εκείνος, η Ελλάδα θα ήταν ο υπαριθμόν ένα σε όλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ήταν εκείνος που οδήγησε τη χώρα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει στο Ζάπιο, όλοι θυμόμαστε όλους τους ηγέτες που είχαν έρθει εδώ και αγκαλιασμένοι μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έβαλαν την υπογραφή τους για την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Εάν ζούσε εκείνος λοιπόν, η Ελλάδα θα ήταν μπροστάρης. Η Ελλάδα θα ήταν παρούσα σε όλα. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ καλά. Ή μάλλον δεν είναι καθόλου καλά. Πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια ουδής μπορεί να σταματήσει αυτή την καταρκύλα. Ουδής μπορεί να σταματήσει την καρπαζιά που έρχεται η μία μετά την άλλη. Καρπαζιές που δεχόμαστε από όλους. Από τους γείτονες, από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όλες τις υπήρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν. Εάν όμως ζούσε ο Καραμαλής, δεν θα ήμασταν έτσι. Λείπει λοιπόν. Και μάλιστα λείπει πολύ. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.